λοιπόν, εσύ ως κλείνουμε, με την Βικτόρια Λαμανή, στα χέρια της οποίας βρίσκεται το αν θα κάνουμε διάλειμμα ή όχι και πόσο. Λοιπόν, θα μας μιλήσει με θέμα σχόλια και παρατηρήσεις επί την διαμνημία της Μακεδονίας. Μόνο σχόλια είναι, οπότε. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν με βλέπετε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω, ναι, ότι τόσο ο τίτλος της ανακοίνωσης, το γραπτός, όσο και η περίληψη, αφορούν ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο που δεν εφοδόθηκε. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα θα περιοριστούμε σε ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις σε μια ομάδα επιτυνδίων της Θεσσαλονίκης. Τα επιτύνδια μνημεία στο σύνολό τους, οι στήλες, η βομή και τα ανάγλυφα, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό τομέα της επιτάφιας καλλιτεχνικής παραγωγής στη Μακεδονία. Σχετικά πρόσφατα, άλλωστε, δημοσιεύτηκαν σημαντικές μονογραφίες και διατριβές, ώστε να δημιουργείται μια αρκετά σαφής εικόνα της τοπικής παραγωγής στη μεγάλη διαχρονία των 7 περίπου αιώνων της παρουσίας της. Με τα δεδομένα αυτά, μόνο κάποια σχόλια θα μπορούσαν να γίνουν σε ένα γνωστό ήδη υλικό και να τεθούν ίσως ορισμένα ερωτήματα. Θα εστιάσουμε σε μια μεγάλη κατηγορία. Κατηγορία αναγλύφων που πράγματι σφραγίζει την παραγωγή της Θεσσαλονίκης από τον πρώιμο 1ο αιώνα π.Χ. ως και τον όψιμο 1ο μετά Χριστόν αιώνα. Κοινός παρανομαστής για μεγάλο τμήμα των συγκεκριμένων έργων είναι η χρήση τους από την ομάδα των Ιταλών μεταναστών, των Ρωμαίων πολιτών και των απελευθερών τους, η εγκατάσταση των οποίων μετέβαλε σημαντικά την πληθυσμιακή και κοινωνική σύσταση της πόλης. Πρόσφατα, μάλιστα, στη διατριβή της, η Δέσποινα Τερζοπούλου πραγματεύεται δοξοδικά την κατηγορία αυτή και αναλύει τις εξαρτήσεις της από την τοπική παράδοση που στη Μακεδονία εκπροσωπείται κατά κύριο λόγο από το εργαστήριο της Βέρειας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ενιαία ομάδα στην οποία διακρίνονται μικρότερες διαφοροποιήσεις τόσο στην αρχιτεκτονική μορφή όσο και στην εικονογραφία τους. Έτσι, όσον αφορά την τυπολογία, ορισμένα από τα ανάγλυφα έχουν τονισμένο τον άξονα του μήκους τους, ενώ άλλα, που είναι και τα περισσότερα, αναπτύσσονται στον καθύψος άξονά τους. Κοινό τους δομικό στοιχείο είναι η χωρίς πλαισίωση πλάκα, με μόνο ένα σιφή κανόνα για την έδραση των μορφών. Συνεχίζονται ωστόσο και οι πιο παραδοσιακοί τύποι στυλών και αναγλύφων της ελληνιστικής εποχής. Εύστοχα η κυρία Τερζοπούλου παρατηρεί ότι οι διάφοροι τύποι των συγκεκριμένων επιτυμβίων της Θεσσαλονίκης αποτελούν πιθανότητα παραλλαγές των μνημιακών σε μέγεθος αναγλύφων του εργαστηρίου της Βέρειας. Η άποψη αυτή φαίνεται πολύ πιστική και ενισχύεται από την παρουσία στην ίδια πόλη κάποιων δειγμάτων του ίδιου τύπου σε μορφή μάλιστα ζωφόρου. Το έχουμε εδώ στην. Φαίνεται δεξιά κάτω, είναι από τη Βέρεια, ένα μικρότερο μνημείο. Κοινό τους επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι όλα προσαρμόζονται με κάποιον τρόπο στις κατασκευές ή επενδύουν κτίσματα και δεν αποτελούν ελεύθερα μνημεία. Επιπλέον το γεγονός ότι όλες αυτές οι παραλλαγές εμφανίζονται συγχρόνως με τα πιο πάνω έργα της Βέρειας, ήδη από το 2ο τέταρτο του 1ου αιώνα, καθιστά πολύ πιθανή την άποψη ότι αποτελούν δημιουργίες του ίδιου εργαστηρίου. Τα πρώτα προτιμήθηκαν στη Βέρεια και στη Λυτή, αν και υπάρχουν κάποια δείγματα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα μικρότερα στη Θεσσαλονίκη και την περιοχή της. Η αύξηση άλλωστε του πληθυσμού της πόλης και η κοινωνική διαφοροποίηση με το μεταναστευτικό κύμα των Ιταλών προκαλεί και την ανάγκη για μεγαλύτερη ποικιλία στα σχήματα και στα μεγέθη των επιτάφιων μνημείων. Αν είναι σωστή αυτή η υπόθεση, έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι και για ένα άλλου είδου τύπο μνημείο, αυτό της ολόγλυφης πρωτομής, είναι υπεύθυνο πάλι το εργαστήριο της Βέρειας, αφού υπογράφεται από κάποιο μέλος της οικογένειας του Βεριαίου Ευάνδρου. Η ίδια σχέση διαπιστώνεται και στην εικονογραφία, όπου σε πολυπρόσωπες και ολιγοπρόσωπες παραστάσεις εναλλάσσονται κατά κύριο λόγο καθιστές και όρθιες μορφές, συνήθως τρεις και σπάνια περισσότερες. Ακόμη δευτερεύουσες μορφές, θεραπενίδες και δούλοι σε κατατομή, οι σκηνές δεξίωσης ή οι πιο πολύπλοκες συνθέσεις, καθώς και τα γνωστά συμβολικά και ηρωικά μοτίβα, συνθέτουν το θεματολόγιο των αναγλύφων αυτών και δίνουν το μέτρο της ασωμάτωσής τους στην υπάρχουσα ελληνιστική εικονογραφία. Πρόκειται για την πλειονότητα των έργων του 1ου π.Χ. αιώνα, αλλά και πολλών του επόμενου, που χρησιμοποιούνται τόσο από τον ελληνικό τοπικό πληθυσμό, όσο και από τους Ρωμαίους πολίτες.
Όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά στην έρευνα. Οι αιτίες όμως της τόσο άμεσης και μακροχρόνιας προσαρμογής στην ελληνιστική παράδοση, ενός κατά βάση μη ελληνικού πληθυσμού, προκαλεί ακόμα μερικούς προβληματισμούς. Μια βάσιμη αιτία, η οποία έχει επισημανθεί, θα ήταν ότι πολλές οικογένειες Ιταλών εμπόρων μετακινήθηκαν ήδη από τον όψιμο 2ο αιώνα σε περιοχές της Μικράς Ασίας, των νησιών αλλά και της Μακεδονίας, οπότε είχαν εξοικειωθεί με την ανατολική τυπολογία και την εικονογραφία των στυλών. Θα πρόσθετα επίσης ως ένα σοβαρό λόγο την απουσία ισχυρής προγενέστερης παράδοσης στη Δύση, με την οποία θα ήταν συνδεδεμένοι οι Ιταλικοί και θα επιθυμούσαν να τη μεταφέρουν στις νέες τους πατρίδες. Από τον 1ο αιώνα π.Χ. βέβαια, εμφανίζονται στη Ρώμη τα γνωστά μεγάλου μεγέθους μνημεία των ολόσωμων μορφών, καθώς και η κατηγορία αναγλύφων της τάξης των απελεύθερων. Τα μεν πρώτα αποτελούν ένα πολιτισμικό φαινόμενο, λίγο πολύ σύγχρονο και παράλληλο με αυτό της Μακεδονίας, χωρίς όμως προφανείς αλληλοεξαρτήσεις, όπως έχει υποστηριχτεί από πολλούς μελετητές. Τα ανάγλυφα δε των απελεύθερων δεν πρέπει να έχουν σχέση, δεν πρέπει να σχετίζονται με τα πρώιμα αυτά μνημεία που εξετάζουμε. Τόσο η μορφολογία τους όσο και η εντελώς στοχευμένη εικονογραφία τους δεν έχει σχέση με την ποικιλία των συνθέσεων της Μακεδονίας, ακόμη και όταν προβάλλουν ταυτωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ρωμαίων πολιτών. Βλέπουμε τους τυμπανοφόρους, την ποικιλία με τον Ιππέα, είναι Ρωμαίος αξιωματούχος. Επιπλέον, η τάση που διαφαίνεται για μια μετοπική και πιο στατική απεικόνηση των μορφών αποτελεί ένα γενικότερο φαινόμενο στην εξέλιξη της τέχνης σε όλα τα ιστεροελληνιστικά κέντρα, τόσο στη Μακεδονία όσο και στη Μικρά Ασία, και δεν αφορά μόνο τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε τέλος το ρόλο που έπαιξαν τα εργαστήρια και οι τεχνίτες τους. Ένα κεφάλαιο που στις λεπτομέρειές του παραμένει ασαφές. Προφανώς οι νέοι τύποι μνημείων δημιουργούνται από τους τεχνίτες των εργαστηρίων, οι οποίοι συνεχώς ανανεώνουν το ρεπερτόριό τους και ανάλογα με την αποδοχή του καθιερώνεται ως μόδα της εποχής, ενώ σταδιακά εκλείπουν παλιοί τύποι και μοτίβα. Οι αγοραστές επιλέγουν κατά κύριο λόγο από το υπάρχον θεματολόγιο, οπωσδήποτε όμως υπάρχει δυνατότητα παραγγελιών ή διαφοροποιήσεων, που για τον πληθυσμό των Ιταλικών που μας ενδιαφέρει εδώ, δεν υπάρχει αυτό. Είχα μια διαφάνεια με τη Βενοφόρους, που είναι το πιο συχνό έτσι, σχήμα που υπάρχει από τα μέσα και μετά του αιώνα. Και σχετίζονται με την ανάδειξη της δικής σου ταυτότητας, της λεγόμενης Ρωμανιτάς. Προφανώς η σχέση είναι αμφίδρομη, τον πρωταρχικό όμως ρόλο θα πρέπει να τον έχουν τεχνίτες και εργαστήρια. Μετά τα παραπάνω και με δεδομένη την κυριαρχία του εργαστηρίου της Βέρειας, θα λέγαμε πως δημιουργείται μια μεγάλη και ενιαία παραγωγή, η οποία διαχέεται σε μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, της Βέρειας δηλαδή, αναπτύσσεται αυτόνομα τον πρώιμο 1ο αιώνα π.Χ. γύρω από μια μεγάλη οικογένεια επώνυμων Βεριαίων γλυπτών, στελεχώνεται από ντόπιους τεχνίτες και δημιουργεί δικούς του εικονογραφικούς τύπους που αποτελούν και τον πυρήνα της φυσιογνωμίας του. Εδώ έχουμε ορισμένα δείγματα από τον πρώιμο 1ο αιώνα στο εργαστήριο της Βέρειας. Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, φαίνεται πως εγκαθίστανται την ίδια εποχή Βεριαίοι τεχνίτες, οι οποίοι διαμορφώνουν την τοπική παραγωγή σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα, τόσο στην εικονογραφία όσο και σε μεγάλο βαθμό στην αρχιτεκτονική μορφή των μνημείων, αν δεχτούμε ότι και οι διάφοροι τύποι των χωρίς πλαισίωση επιτιδίων που είδαμε πιο πάνω οφείλονται στους Βεριαίους τεχνίτες για τους λόγους που ήδη αναφέραμε. Έτσι, σταδιακά, προς τον όψιμο 1ο αιώνα μετά π.Χ. και εξαιτίας των διαφορετικών κοινωνικών συνθηκών που δημιουργούνται στην πόλη, διαφαίνονται κάποιες αλλαγές στο ύφος των συνθέσεων, με την εισαγωγή νέων τύπων, με πιο συχνό αυτόν του Τυβενοφόρου, ως χαρακτηριστική σημειολογία της καταγωγής των εικονιζόμενων. Νέο στοιχείο αποτελεί επίσης και ο ιδιαίτερος επιγραφικός προσδιορισμός, αφού αναφέρεται κυρίως σε επίλυτες Ρωμαίους και απελεύθερους. Διατηρείται ωστόσο και στην περίπτωση αυτή η ελληνιστική συνήθεια, γνωστή από πολλές στήλες της Βέρειας, να υποπνηματίζονται όλες οι μορφές, κάθε μία ξεχωριστά, στο κάτω συνήθως τμήμα της πλάκας, όπως παραδείγματα χάρη στα ανάγλυφα των Αττίων, των Ατερίων και των Ουαλκακίων. Και εδώ έχω ένα παράδειγμα από τον
το εργαστήριο της Βέρης. Ωστόσο, η πρώτη τομή, το πρώτο καθαρά νεωτερικό στοιχείο στην παραγωγή της Θεσσαλονίκης, είναι η εμφάνιση των κυκλικών αναγλύφων από τον πρώιμο ήδη 1ο αιώνα μετά Χριστόν, που διακοσμούνται με πρωτομές, ένα είδος σχεδόν άγνωστο στη Βέρεια. Τα ανάγλυφα αυτά, άσχετα από την απότερη προέλευσή τους, φαίνεται να διαμορφώνονται στον βορειοελλαδικό χώρο, όπως επισημαίνει η κυρία Τιβερίου, η οποία υποθέτει ακόμα και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Θεσσαλονίκης έναντι της Θάσου, που χαρακτηρίζεται επίσης από πλούσια παραγωγή του είδους αυτού. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, η παραγωγή της Θεσσαλονίκης ανεξαρτητοποιείται ουσιαστικά αυτήν την εποχή από το εργαστήριο της Βέρειας, διατηρώντας ως ένα βαθμό ακόμη τα παραδοσιακά σχήματα. Τους επόμενους αιώνες όμως, τον 2ο και τον 3ο, αντανακλώντας και την μεγάλη κινητικότητα της κοινωνίας της, είναι ανοιχτή στα νέα ρεύματα, αντίθετα από τη Βέρεια που παραμένει πιο επιφυλακτική στις νέες καλλιτεχνικές τάσεις. Μετά από αυτήν την παρένθεση, γυρνούμε τώρα στα ίδια τα μνημεία των Ιταλικών για να δούμε πώς αυτά κατανέμονται στα δύο μεγάλα νεκροταφεία της πόλης, για όσα βέβαια έχουμε ασφαλείς ενδείξεις για την προέλευσή τους. Το πλήθος των σωστικών ανασκαφών που έχουν διενεργηθεί από τα μέσα περίπου του περασμένου αιώνα, αλλά και ως πρόσφατα με αφορμή τις εργασίες για την κατασκευή του μετρό, κατέδειξαν τη συνεχόμενη χρήση τους από τον όψιμο 4ο αιώνα π.Χ., από την εποχή δηλαδή της ίδρυσης της Θεσσαλονίκης. Το ανατολικό νεκροταφείο είναι πιο εκτεταμένο και χρησιμοποιήθηκε συστηματικά ως τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα. Η χρήση του δυτικού, πιο περιορισμένη στα ελληνιστικά χρόνια, αυξήθηκε στη ρημποπληγανική και στην πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο και λειτουργήσε συνεχόμενα ως και στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι από όλο το σωζόμενο υλικό της εποχής αυτής, η πλειονότητα των επιτύμβιων μνημείων προέρχεται από το δυτικό νεκροταφείο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, από τα 43 περίπου μνημεία που σώζονται, πάνω από 30 προέρχονται βεβαιωμένα από τα όρια του δυτικού νεκροταφείου ή από κοντινές περιοχές στα δυτικά και μόνο 12 έως 14 από το αντίστοιχο ανατολικό. Αντίθετα, τα μνημεία του 2ου και 3ου αιώνα μετά Χριστόν μοιράζονται ισόποσα και στα δύο νεκροταφεία με μια μικρή υπεροχή του ανατολικού. Είναι δε ακόμα πιο ενδιαφέρον ότι περίπου από τα μισά από τα επιτύμβια του συγκεκριμένου νεκροταφείου ανήκουν σε οικογένειες ιταλικής πιθανότητα καταγωγής, όπως υποδηλώνει το όνομα γένους τους, και σε απελεύθερους. Μέλη των οικογενειών των Σαλαρίων, που αναφέρονται σε δύο επιγραφές, των Παπίων, ένα μέλος της οικογένειας του οποίου ήταν ιδρυτής του συλλόγου του αφαιρωμένου στη λατρεία του Άνοβη, των Ατίων, που πιθανώς κατάγονταν από τη βορειοανατολική Ιταλία, των Ποπηλίων, ενός από τα συχνότερα απαντώμενα γέννη στη Μακεδονία και ιδίως στη Βέρεια, των Ουαλκακίων, των Ατελίων, Μεμίων και άλλων, από τους οποίους αρκετοί είναι βεβαιωμένα απελεύθεροι. Μέλη όλων αυτών των οικογενειών έχουν τα ταφικά τους μνημεία στην περιοχή του Δυτικού Νεκροταφείου. Πρόκειται για ένα μεσαίο κοινωνικό στρώμα, όπως αντανακλάται στη σχετικά μέτρια ποιότητα των περισσότερων έργων, εκτός από λίγα που ξεχωρίζουν, όπως είναι η στήλη του Γαΐου Ποπηλίου και το μνημείο των Αρελίων. Ωστόσο, η προσαρμογή τους σε υπέργειες κατασκευές, βωμόσχημες και μη, ή η ένταξή τους σε περιβόλους που αποκαλύφθηκαν και στις δύο νεκροπόλεις, θα προσέδιδαν μια επιβλητική συνολικά εικόνα και στα δύο νεκροταφεία της πόλης. Στα μνημεία του Ανατολικού Νεκροταφείου, αν και σώζονται πολύ λίγα, διαφαίνεται η καλύτερη ποιότητά τους. Δεν μπορούμε ωστόσο να συμπεράνουμε ένα υψηλότερο στάτους των συγκεκριμένων πολιτών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το ανάγλυφο της τορπιλίας ελπίδας, το ανάγλυφο με τη σκηνή δεξίωσης που διατηρεί ακέραιο τον ελληνιστικό του χαρακτήρα, καθώς και αυτό των δύο όρθιων γυναικών που επαναχρησιμοποιείται από Ρωμαίους πολίτες το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Το μνημειακό άλλωστε επιτύμβιο μιας όρθιας γυναίκας με τη θεραπενίδα της είναι το μόνο που σώζεται από τη Θεσσαλονίκη και θυμίζει την αντίστοιχη ομάδα των αναγλύφων του εργαστηρίου της Βέρειας. Πρόκειται για ένα κλασικιστικό έργο του 1ου αιώνα, δεν μπορούμε όμως να αναγνωρίσουμε πιο στενές στιλιστικές σχέσεις με κάποια από τις μορφές των πιο πάνω έργων της Βέρειας, ενώ ο τύπος της θεραπενίδας, ξένος στα ανάγλυφα της Μακεδονίας, παραπέμπει με ασφάλεια στον ανατολικο-ιωνικό χώρο. Ακόμη είτε πρόκειται για πλάκα που προσαρμόζεται σε κτίσμα, είτε προέρχεται από ταφικό ναίσκο, όπως υποθέτει η κυρία Καζακίδου, πρέπει να αποτελεί ίσως μια ειδική παραγγελία.
Επιπλέον, αν ο τύπος της ματιοφόρου μορφής προσεγγίζει τους τύπους της ευμαχίας ή της φουντήλια που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη Δύση, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι να παριστά μια Ρωμαία κυρία της ελίτ της πόλης. Ακόμη αν πιστοποιείται κάποια σχέση ανάμεσα στη θέση έβρεσης των επιτύμβιων μνημείων και την χωροταξική κατανομή του πληθυσμού μιας πόλης, θα φαινόταν ίσως λογικό ότι ένα ποσοστό των Ιταλών εγκοτιατόρες και των απελευθερών τους εγκαταστάθηκαν προς τον ευρύτερο δυτικό τομέα της πριν εξαπλωθούν τον 2ο αιώνα και στις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικότερα. Επιπλέον, αν δεν πρόκειται για ένα συμπτωματικό γεγονός, ίσως συνδυάζεται με κάποια δεδομένα όπως θα δούμε πιο κάτω. Είναι γνωστό ότι στην περιοχή αυτή αποκαλύφθηκαν σημαντικά ιερά, ναοί αλλά και δημόσια κτίρια, οι πρώιμες φάσεις των οποίων ανάγονται στην ελληνιστική εποχή και σχετίζονται με κάποιον τρόπο με τους Ρωμαίους της πόλης. Το πιο σημαντικό είναι το Σεραπείο, αφιερωμένο στις Αιγυπτιακές θεότητες, οι λατρείες των οποίων ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες σε εμπορικές πόλεις και λιμάνια. Ίσως λοιπόν οι ιταλικής καταγωγής έμποροι θα είχαν ένα λόγο να εγκατασταθούν κοντά στο ιερό αυτό. Σοβαρότερη αιτία όμως αποτελεί η ιδιαίτερη σχέση των Ρωμαίων πολιτών με τις λατρείες όλων των Αιγυπτιακών θεοτήτων, που είναι επιγραφικά τεκμηριωμένη ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ., όπως συμβαίνει για το Ιταλικό γένος των Σαλαρίων ή και των Ερενίων. Να θυμίσουμε εδώ και τον Σύλλογο των Ιεραφόρων Συγκλητών, που αναφέραμε πιο πάνω, όπου αναγράφονται στο μνημείο του Χίλωνα, που είναι το επιτύμβιό του, τα περισσότερα μέλη του Συλλόγου, τα οποία είναι Ρωμαίοι πολίτες. Το κτηριακό συγκρότημα επίσης που ανασκάφηκε σχετικά πρόσφατα, μνημειακών διαστάσεων, οργανωμένο γύρω από μια περίστηλη αυλή, με διπλά δωμάτια στις πλευρές τους, δεν αφήνει αφιβολία για τον δημόσιο χαρακτήρα του. Η ανασκαφέας του, Αναστασία Τασιά, υποθέτει βάσιμα ότι πρόκειται για την έδρα της Ρωμαϊκής Διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, που οικοδομείται τον 1ο αιώνα π.Χ. πάνω σε ένα ελληνιστικό κτίριο με την ίδια προφανώς χρήση. Να πρόκειται άρα για το κεστόριουμ το οποίο αναφέρει ο Κικέρονας και στο οποίο διέμεινε ο ίδιος κατά την εξορία του στη Θεσσαλονίκη. Τελειώνοντας, δεν ισχυριζόμαστε ότι μόνο στην περιοχή αυτή εγκαταστάθηκαν οι δεκοτιατόρες, αφού αποκαλύφθηκαν διάσπαρτα επιτύμβια στην πόλη. Προκαλεί εντύπωση όμως η συσσόρευσή τους εδώ, και αν έχουν κάποια βάση όσα υπόθηκαν πιο πάνω, ίσως δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, αλλά συνδέεται με τα τοπόσημα που αναφέραμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λαμάνη.